Και πάμε για την κούρσα, εκτυποδρομία και κατευθείαν στο κεφάλι το νούμερο 7 Χεντάφα και θέλει να έρθει και το νούμερο 4 Don't Cry για να ακολουθήσει στην δεύτερη θέση. Νούμερο 7 Χεντάφα έχει φτιάξει μια διαφορά περί τα δύο μήκη, πλέον το νούμερο 4 Don't Cry For Me ξεμπλοκάρεται, περνάει στη δεύτερη θέση, όπως και το νούμερο 5 Φαούστο που και αυτός περνάει στην τρίτη θέση και καταδιώκουν. 7, 4 και 5 είναι οι τρεις πρώτοι, ενώ ακολουθεί το νούμερο 2, Zebisys, στην τέταρτη θέση. Πιο πίσω είναι το νούμερο 3, Newport Place. Περάσαμε τα 600 και ο Χεντάφ θα μπει πρώτο στην ευθεία και προσπαθεί να ανοίξει το ρυθμό έναντι του νούμερο 4, Don't Cry For Me, που προσπαθεί να κλείσει την ψαλίδα. Έρχεται και το νούμερο 5, ο Φαούστο. Ο Χεντάφ έχει πάρει τεράστια διαφορά και δεν χάνει, θα νικήσει με σαρωτικό τρόπο. Χεντάφ θα νικήσει αυτό που λέμε μισό υπόδρομο μπροστά. Χεντάφ το νούμερο 7, νούμερο 4 Don't Cry For Me στη δεύτερη θέση, νούμερο 5 Φαούστο στην τρίτη και νούμερο 3 Newport Place στην τέταρτη. Εδώ είναι το νούμερο 7, Χεντάφ. Νίκησε δια περιπάτου. Είχε δείξει στην πρώτη του συμμετοχή ότι ήταν αυτό που λέμε τσαφ, αλογό δηλαδή που από την εκκίνηση μπορεί να πάει μπροστά και να κάνει δυνατά πράγματα. Είπαμε, είναι και ακριβό αγορασμένος. Περί τα 23-24.000 ευρώ στήχησε, 19.000 γκινέες αυτός ο ύπος. Κοιτάξτε εδώ, μισή ευθεία μπροστά. Από την εκκίνηση έχει πάρει 3 μήκη. Κοιτάξτε εδώ. Από τον Harbour Watch και την Spiritual Healing αυτός ο ύπος. Όλη η ομάδα εδώ της επιτυχίας και προπονητής και αναβάτης και ιδιοκτήτης φυσικά. Να ρωτήσουμε τον κύριο Ζευγόλη αρχικά για τον Χεντάφ, γιατί δεν θέλετε εσείς πρώτα. Ωραία, λοιπόν, θέλω να μου πείτε, γιατί μπορεί στον τεμπούτο του να φάνηκε ανέτοιμος, αλλά σήμερα ήταν στην κυριολεξία μεταμορφωμένος. Πράγμα ήταν ανέτοιμος, έγινε και η κούρσα πολύ βιασμένη στην αρχή και έκατσε πολύ στο τέλος, αλλά νομίζω ότι τώρα το έχει ξεπεράσει αυτό και ωραία. Θα δούμε και άλλα πράγματα καλύτερα, ελπίζω. Ωραία, λοιπόν. Να περάσω στον κύριο Χριστοφή τώρα. Η καλή κίνηση έπαιξε το ρόλο της, ειδικά στο συγκεκριμένο ύπο. Νομίζω ότι, από όσο καταλαβαίνουμε, ότι παίζει ρόλο αυτό το ξεκίνημά του. Είναι ένα πολύ γρήγορο άλογο. Είτε έφευγε καλά, είτε δεν έφευγε. Τη διαφορά θα την έκανε στα πρώτα 50 μέτρα. Οπότε έφυγε και καλά και καθάρισε την κούρσα από τα πρώτα μέτρα της διαδρομής. Είναι ένα πολύ γρήγορο άλογο. Σπρίτερ με καλή γενεολογία. Είναι μωρό. Και εγώ πιστεύω ότι μόλις δυναμώσει θα δείξει πολύ καλύτερα πράγματα. Οπότε δεν σε ζόρισε, φαντάζομαι. Όχι, μόνο λίγο η κόντρα στον αέρα. Η κόντρα αέρα ευθεία, τίποτα άλλο. Μόνο αυτό. Ωραία. Κύριε Βασιλείου, περιμένετε κι εσείς να μεγαλώσει, λοιπόν, να δείτε ακόμη περισσότερα. Ναι, και εγώ πιστεύω ότι είναι ανώριμος ακόμα. Το χρειάστηκε την κούρσα του κυπέλου, αν και λίγο βιαστικά. Εντάξει, και εγώ πιστεύω ότι θα βελτιωθεί πάρα πολύ ακόμα και θα πάρει και άλλες κούρσες.